σε σχέση με τον συνεργατισμό, είναι ξεκάθαρο ότι πίσω από το ανθρώπινο πρόσωπο, πίσω από την συνεργατική ιδέα που σίγουρα βοήθησε πολλούς συμπολίτες μας, υπήρχαν διαχρονικές υστερήσεις και κακή διαχείριση. Η χαλαρή δομή δεν μπορούσε να έχει θέση στο απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ο κίνδυνος κουρέματος ήταν ορατός και επέβαλε την κρατική στήριξη. Και αυτοί που σήμερα ζητούν και τα ρέστα, ίσως θα έπρεπε πρώτα να κάνουν την δική τους αυτοκριτική. Οι εποπτικές απαιτήσεις συνεχώς μεταβάλλονται, γίνονται πιο αυστηρές και επιβάλλουν τολμηρά βήματα προκειμένου οριστικά να αποτρέψουμε κινδύνους και να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη και την σταθερότητα. Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκε σήμερα πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας για απόκτηση μέρους του χαρτοφυλακίου της συνεργατικής. Η πρόταση έχει γίνει καταρχήν αποδεκτή με την προϋπόθεση υποβολής και του δεσμευτικού πλάνου κεφαλαιοποίησης εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης της Συνεργατικής.